Ώρα που οι ατήλες πανηγύριζαν για τις διακοπές της ΑΗΣΕ, εκατοντάδες Ελληνοκύπροι σεριάνιζαν στα αιματοβαμμένα χώματά μας για ψώνια και για μπάνια. Την άλλη όψη απεικονίζει το ρεπορτάζ της Γιώτα Κούμουρου που ήταν το πρωί στα οδοφράγματα. Πέντε και 30 το πρωί. Οι σιρήνες ήχησαν και πάλι σε ολόκληρη την Κύπρο, ωστόσο ορισμένοι έκλεισαν τα αυτιά τους. Την ώρα που Τουρκία και κατοχικό καθεστώς γιόρταζαν την αποφράδα μέρα, μετονομάζοντας την παράνομη εισβολή στην Κύπρο ως ειρηνευτική επιχείρηση, κάποιοι αδιαφορούσαν. Εκατοντάδες Ελληνοκύπροι μεταβαίνουν από το πρωί στα κατεχόμενα, αδιαφορώντας παντελώς για την συγκεκριμένη μέρα. Εσύ υπάρχει ακόμα ότι υπήρχε εισβολή. 20 Ιουλίου σήμερα. 20 Ιουλίου, έχει 45 χρόνια. Τι έκαναν οι πολιτικοί? Δεν ρωτήσετε τους πολιτικούς τι έκαναν 45 χρόνια. Πολλοί σήμερα έχει πανηγυρισμούς όμως. Σας ενοχλεί? Εμείς έκαναμε πανηγυρισμούς. Κάνουμε, ναι. Οπότε χρειάζεται να πούμε παραπάνω λόγια. Στα οδοφράγματα σχηματίζονταν ουρές από νωρίς το πρωί, τόσο από Ελληνοκύπριους όσο και από ξένους που μετέβαιναν στα κατεχόμενα. Τι να κάνουμε, πάμε για βόλτα, σωρούμε τους τόπους μας. Έτσι νομίζω ότι θα γίνει, μόνο να πιένουμε τα σαν τουρίστες, γι' αυτό επιθυμούμε να πιένουμε στους τόπους μας. Σας ενοχλεί η σημερινή ημέρα που είναι 20 Ιουλίου σήμερα? Όχι, προς τιμής, εντάξει, ξέχασα το διεύθυγε μου, αλλά τι να με πειράξει. Αφού τα έχω εμπεδώσαμε τα, τούτα ούλα χωνέψαμε τα. Αφού η πολιτική είναι τους κόφτη, εμάς τι να μας κόφτη? Όχι, να βλέπω ότι να meet my friend there. Δεν είμαι Κυπρέος, είμαι Ρουμάνος. Δεν ξέρω τι μέρα είναι. Εγώ είμαι ξένος, είμαι μηχανικός. Είναι ένας φίλος μου εκεί και πάω να τον βοηθώ. Περνούσαν την πράσινη γραμμή για εξορμήσεις και για ψώνια. Αγοράζω εξαρτήματα. Είμαστε και πέρα. Να πάμε βόλτα, βλέπουμε, μπορεί να αγοράσουμε κάτι μικρά πράγματα. We live in Cyprus and we like to visit the other side for retail therapy. We like to buy things there because it seems to be so much cheaper. Τι κι αν το ημερολόγιο δείχνει 20 Ιουλίου, τι κι αν πριν 45 χρόνια, χιλιάδες Κύπροι εκδιώχθηκαν με τη βία από τα σπίτια τους και χιλιάδες άλλοι σκοτώθηκαν. 10.000 μέλισσες έστειλε ο Νήσιλος, μα εμείς δεν